Καλημέρα σας. Όπως βλέπετε, έχουμε έρθει εδώ συνεχίζοντας έτσι αυτή την ωραία διοργάνωση η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως, που στόχον έχει την προώθηση του αθλήματος της καλαθόσφαιρας και την έλκυση όλο και περισσότερων παιδιών στο άθλημα και των δύο φύλων, αγόρια κορίτσια. Εξού και η συμμετοχή σε κάθε ομάδα περιλαμβάνει 8 αγόρια και 4 κορίτσια. Προσωπικά προσεγγίζω με αυτό το πνεύμα την διοργάνωση αυτή. Είμαι εδώ να βοηθήσω το σχολείο το οποίο ανήκω και εύχομαι σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία, να το ευχαριστηθούν, να ψυχαγωγηθούν και να αγκαλιάσουν όλο και περισσότερο την καλαθόσφαιρα. Βλέπετε ότι όλο και περισσότερο νέα παιδιά, περισσότερα νέα παιδιά έρχονται πιο κοντά στο άθλημα? Σίγουρα με αυτή τη διοργάνωση βλέπουμε μια κινητικότητα, όμως και η πανδημία και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες γενικά απομακρύνουν τα παιδιά ή τα κάνουν πιο διστακτικά να έρθουν στον αθλητισμό. Γι' αυτό όσοι είμαστε ταγμένοι σε αυτό το κομμάτι της άθλησης πρέπει να επεξεργαστούμε πάρα πολλούς τρόπους ώστε τα παιδιά, όπως και στο παρελθόν, να επιδοθούν πιο έντονα στο κομμάτι αυτών. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αθλητισμός και υγεία πάνε μαζί. Εξάλλου και η καλλιέργεια, η ψυχοπνευματική από τον αθλητισμό ξεκινά και νομίζω ότι είναι πανάκια για όλους όσους ασχολούμαστε στην παιδεία και στον αθλητισμό να σκύψουμε πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί δυστυχώς επαναλαμβάνω και η πανδημία αλλά και οι τάσεις ζωής απομακρύνουν τα παιδιά από την τακτικότητα στον χώρο της άθλησης.